Και έρχεται η Μεγάλη εβδομάδα του 1949. Ο Χριστός δεν έπαθε τίποτε μπροστά αυτά τα βασανιστήρια της εβδομάδας, στην απομόνωση που ήταν κοντά στην Αλφαμή. Μεταξύ των άλλων ήταν οι Παπαμερκουρίου, Ευσταθιάδης, ξυφτήλη, Γεωργίου, Πασπαλιάρης. Αυτούς τους βασάνιζαν κάθε μέρα και νύχτα στην Αλφαμή. Αυτή τη νύχτα από τα βασανιστήρια του σπάσαν του Παπαμερκουρίου τη σπονδυλική στήλη. Το ρίξαν βενζίνα και το βάλαν φωτιά και το ρίξαν στη θάλασσα. Τη Μεγάλη Τετάρτη ήλθαν ξένε προσωπικότητε και μα πήγαν πίσω από το φάρο. Εκεί είδαμε τον Παπαμερκουρίου, ένα ωραίο παλικάρι. Με το γέλιο του και την παρουσία του μα στέργευε, σαν να μα έλεγε ψηλά την παντιέρα του αγώνα. Φεύγοντα από το φάρο, το βραδινό που μα έκρυψαν, μας πήγαν σε κάθε απομόνωση τον καθένα. Σε λιγάκι μας φωνάζουν όλες τις απομονώσεις να πάμε μπροστά στην αλφαμή. Εκεί κοιταζόμασταν οι απομονώσεις που δεν έμοιαζε κανένας με τα μούτρα του, όπως ήμασταν κατασκοτωμένοι. Μαύρα τα μούτρα του καθένα από τις γροθιές και ο ένας έψαχνε τον άλλον με το μάτι μέσα σε τρόμο. Γύρω μας όλοι οι αλφαμίτες. Πριν σκοτεινιάσει βγαίνουν από τη διοίκηση ο Σούλης, ένα επιτελείο από αξιωματικού και τρει παπάδε. Ο Σούλη φεύγει με του αξιωματικού, και οι παπάδε αρχινάνε να μα κάνουν κατήχηση. Ο Θεό, ο Χριστό, η κοινωνία, ο άνθρωπο που υπόφερνε και ο Θεό που τον έσωσε κτλ. Λε είχαν στραβωμάρα και δεν έβλεπαν που είμαστε κατάμαυροι από του ξυλοδαρμού, που κρέμονταν τα ρούχα απάνω μα από τα τραβήγματα και μα είχαν ξεφτυλίσει. Μόνο η πίστη έμεινε στο ακέραιο, η πίστη προς τον αγώνα, προς το κόμμα. Το ηθικό θέργευε μέσα μας και βλέπαμε αυτοί που μας ξεφτύλισαν, ξεφτυλιζόντουσαν οι ίδιοι. Και οι παπάδες συνέχιζαν ο ένας κατόπι του άλλου, ποιο θα τα πει καλύτερα. Τι ηρωνία. Λες και το καταλάβαιναν ό,τι έλεγαν δεν ήταν ικανοί να μας πείσουν. Το καταλάβαιναν τόσο στις ψαλμοδίε τους, όσο και στους λόγους τους. Τα μάζευαν και έφευγαν σαν παπάδες. Και μετά κάθονταν και μα κοίταγαν που πηγαίναμε, άλλο αρκουδώντα και άλλο έρνοντα και κουτσένοντα για τι απομονώσει μα. Και έτσι τέλειωσε η ιστορική Μεγάλη Πέμπτη του 1949 με παπαδοκρουσίε, με ξένου επισκέπτε, με κρυψίματα, με επισημότητε, αξιωματούχου και εμεί το τσαντήρι. Τα μεγάφωνα ούρλιαζαν τη γαλανομάτα κόρη και μετά λόγους και ξανά λόγους και κατέληγαν με καπεταναίοι και τόσοι άλλοι λοστρόμοι ναύτε μηχανικοί, τα λαϊκά τραγούδια μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ, δηλαδή περίπου μεσάνυχτα, έχει σταματήσει η βροχή ο βοριάς, όμως αναδυνάμωσε, και ακούγονται από τα φυλάκια οι σκοποί. «Φύλακες, γρηγορείτε!» Και συνέχεια όλα τα φυλάκια τριγύρω. «Πού να μπορέσω να κοιμηθώ, ο νους μου Ξημερώνει μεγάλο Σάββατο. Τι μπορεί να γίνει, ξημερώνει χρονίσια μέρα. Θα ξυριστούμε, θα πληθούμε ή θα καθαριστούμε. Θα μας αφήσουν να γιορτάσουμε και εμείς το Άγιον Πάσχα. Μεγάλο Σάββατο ξημέρωμα, παίρνουμε τσάι και το ψωμί. Κυλάει ήσυχα το μεσημέρι και παίρνουμε φαγητό, δύο πατάτες και δύο κουταλιές λάδι. Και αφού φάγαμε, ξαπλώσαμε. Είχε λιακάτα και ο βοριά σταμάτησε. Η θάλασσα και όλα τριγύρω ήταν όμορφα. Μπήκαμε στην ψυχολογία της γιορτής, το Άγιον Πάσχα που σε όλους μας πολλά θυμίζει. Είχα μείνει μονάχα στο τσαντήρι. «Θα φύγω», μου λέει ο σύντροφο, «δεν αντέχω άλλο». «Τι να του πω». Και μου διηγείται ότι η συγκατηγορούμενή του είναι στον δεξιό κλωβό και αυτός που παραμένει στην απομόνωση επιβαρύνει τη θέση του. Και έτσι μου λέει, αποφάσισα να φύγω. Ήταν θλιμμένος, ένα πρόσωπο πανιασμένο, το Τι να του έλεγα, δεν είχε ούτε θάρρο ούτε καρδιά. Εκείνη την ώρα είχα ανοίξει μια κονσέρβα και έτρωγα. Φάε, του λέω. Δεν πάει άλλο, μου απαντάει ο άνθρωπο. Πέρναγε κρίση. Σουρούποσε, πήρε τα πράγματά του και έφευγε. Καλή απαλλαγή, Απόστολε, μου λέει. Το ίδιο και για σένα. Γεια σου, γεια σου. Πάλι μονάχο. Έφαγα την κονσέρβα, χόρτασα, Ανάβω και το τσιγάρο μου και ντουμανιάζει το τσαντήρι. Είχε φεγγάρι και έβγαινε η κάπνα έξω. Σκεπτόμουν που έκανα Πάσχα με την οικογένεια και ζήγωνε και η ώρα της Ανάστασης. Σηκώνουμε, κοιτάω από την τρύπα του τσαντιριού, κίνηση στα γραφεία της διοίκηση, στην αλφαμή και γενικά εκεί τριγύρω. Και καμιά φορά ακούγεται το Χριστός Ανέστη του 1949. Τι Χριστός Ανέστη Όλοι μας μέσα στα τσαντήρια που μπορούμε να ανοίξουμε και δούμε έξω ή να περπατήσουμε. Γιατί όταν έγινε τούτο ο κλωβός, μεταξύ των άλλων μας είπαν «Δεν θα περπατάτε έξω και δεν θα κάθεστε. Για μας δεν υπάρχει Πάσχα». Μας φέραν τους παπάδες και από την άλλη μας πάσαν στο ξύλο και βασανιστήρια. Ο ερχομός τους ήταν ηρωνία. Σκεπτόμουν μόνος τι θα έλεγαν όλοι οι σύντροφοι αυτή την ώρα. Πέρασε και από το νου μου και το σπίτι μου. Τι πα χάραγε να κάνουν. Τι θα φάνε τα παιδιά μου χρονίσια μέρα. Πώ θα περάσουν χωρί παπούτσια, ρούχα, τρόφιμα. Σπίτι χωρί πατέρα, τρία παιδιά. Και σταμάτησε το μυαλό μου. Σκεπτόμουν και το θανάσι. Είχε παιδιά, δεν είχε. Δεν είχα το συνήθειο να ρωτώ για οτιδήποτε. Αν μου έλεγε κανείς, καλός. Ούτε άλλου άρωταγα. Κάτω τραγούδια άρχισαν κατά καλά και το Χριστός ανέστη. Κοιτάω τις άλλες απομονώσεις, ησυχία. Τα τσαντήρια ολόγυρά μου δεν ακούγονται ούτε ψήθυροι, μόνο ροχαλιτά. Αλλά πού να φωνάξεις, μπορείς, ούτε να πας να κάνεις κουβέντα να περάσει η ώρα. Ακούγεται φύλακε! γρηγορείτε, σε όλο τον κύκλο της φυλακή. Το περίεργο είναι ότι τα φυλάκια ολόγυρα είναι σβηστά. Μόνο νησοπή ούτε φώτα, ούτε τραγούδια. Όλος ο κόσμος κάτω και ο κλωβός των δηλωσιών ησυχία, που ήταν κανένα δύο χιλιάδες. Τώρα τα τραγούδια ακούστηκαν πιο δυνατά και περπατούσαν και μιλούσαν μεθυσμένοι. Άλλοι λέγαν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν άδεια. Σηκώνουμε πάλι να δω τι γίνεται και βλέπω. Είχε χαθεί το φεγγάρι και το σκοτάδι πυκνό. Ούτε η θάλασσα δεν γυάλιζε. Κατά μαύρη η νύχτα, σταμάτησαν και οι κουβέντε. Απότομα βλέπω όπω ήμουν γονατιστό από μια τρύπα την κάτω απομόνωση, που ήταν μόλι 4-5 μέτρα από τη θάλασσα, 10-15 φακού. Πο, 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 λέω, τι ανάσταση είναι αυτή, τι ζητάνε οι 15 με του φακού. Και πήγαιναν σιγά σιγά. Χτύπησε η καρδιά μου. Είναι χειρότερο, μα πολύ χειρότερο να τρώει ξύλο άλλο και εσύ να βλέπει και να ακού χωρί να μπορεί να δώσει βοήθεια δεν είχαν επιτεθεί ακόμη. Μα τι πήγαν να κάνουν, παρακολουθούσαν μήπω και ακούσουν τίποτα. Και όπω κοίταγα από την τρύπα, σε δυο τσαντίρια πιο κάτω από μένα, βλέπω δυο κινήσει μέσα στο σκοτάδι. Τι ώρα να ήταν λέω Αποστόλη, πρέπει να έχουμε τα βαντούρια. Με ηλικιώδη ταχύτητα λέω, γι' αυτό φέρναν του παπάδε και τάχα μου ησυχία τώρα τέσσερι-πέντε μέρε. Ξεκουράστηκαν, σούρωσαν και μαστούρωσαν και φαίνεται θα κάνουν ντου. Αυτό ήταν. Δεν πρόλαβα στο νου μου να τελειώσω. Πουτάνε, απόψε θα πεθάνετε όλοι. Βγάτε έξω, ρε, βγάτε έξω, ρε. Φωνέ, κακό. Μα ήταν πολύ, πάρα πολύ. Με του φακού να αναβοσβήνουν και να χτυπάνε, να πέφτουν πεντέξι πάνω σέναν. Και να χτυπούν γροθιέ, κλωτσιέ, να μα τραβάνε, να βουλάνε τα τσαντήρια. Να τα τραβάνε, να τραβάνε και εμάς. Η άλλη απομόνωση κολυμπούσε στη θάλασσα. Ήταν πολλοί που δεν ξέραν μπάνιο και φώναζαν οι αλφαμίτε. Έλα, μάρα να του βγάλει. Αφού μα σκότωσαν από το ξύλο, μα είπαν να αφήσουμε τα πράγματά μα εδώ και να κάνουμε διάδε. Ποιο μπορούσε να περπατήσει. Αρκουδώντα μα λένε, εμπρό. Άλλοι μπορούσαν και άλλοι δεν μπορούσαν να περπατήσουν. Τελικά, πήγαμε καμιά πενηνταριά και οι αλφαμίτε ήταν μέχρι 60 και άλλοι τόσοι ήταν στην άλλη απομόνωση. Την ώρα που καθίσαμε και μας λέγανε «Απόψε θα πεθάνετε κουφάλες, απόψε θα γίνει ο τάφος σας», στις άλλες απομονώσεις γινόταν τις τρελής, πράγματα που δεν γράφονται. Πού να ξημερώσει δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου. Είναι και καμιά δεκαριά που έχουν τραβηχτεί στην πάντα, δεν φαίνονται ποιοι ήταν. Και έλεγα «Απόστολε εδώ, τράβα μπροστά, μας τραβάνε για τη θάλασσα, εκεί ήταν μαρτύριο». Τους άλλους τους βγάλανε έξω και τους πήγαιναν παραπέρα, μοιρασμένου. Εκεί είχε μια ρεματιά που δεν φαινόντουσαν. Αφού μας κράτησαν εμάς μέσα στη θάλασσα και μας βασάνιζαν, ψοφίσαμε. Πάγωσε το κορμί μου και μούλιασα. Έτρεμα ολάκερος, οι σαγόνες μου χτυπούσαν, στράγκαγα τα ρούχα μου και λες και ακούμπαγαν κολόνες πάγος. Κάπως άρχισε να χαράζει και έβλεπα πρόσωπα άγνωστα. Κοίταγα να δω γνωστό, γείτονε ή που δουλεύαμε μαζί, τίποτα. Από τις κινήσεις και τα κυνηγητά και τα τραβήγματα Άλλον τον παίρναν από εδώ, άλλον από εκεί, νύχτα, έχανε ο ένας τον άλλον. Αυτή η επιχείρηση, ας την πούμε, κράτησε μέχρι που βγήκε ο ήλιος και είχε καλή μέρα. Ξημέρωσε το Πάσχα του 1949. Νύχτιασε και η ησυχία απλώνεται και ακούγεται φύλακες, γρηγορείτε. Ήταν γύρω τα μεσάνυχτα γιατί είχε σταματήσει ο σταθμός και βάρεσε σκασμός. Το τι έγινε με τους καινούριου δεν λέγεται. Φωνές να ουρλιάζουν οι αλφαμίτες. «Τον πατέρα μου Ελεηνή» φώναζε ένας. «Πω πω λέω, θα είναι πατέρας και παιδί. Δεν πρόλαβα να σκεφτώ και ακούω φωνές. Να χτυπάνε τον νέο και τους άλλους βέβαια. Και να ακούγεται το παιδί μου, Γιώργο μου, παιδί μου, Γιώργο μου, Γιώργο μου». «Εμένα τι με θες» Να έχω πέσει κάτω και να μην μπορώ να ανασάνω και πόνο στο στομάχι μου. Δεν το είχα πάθει τα τόσα που είδα και άκουσα και έπαθα μέχρι τότε. Τους τραβάγανε, τους δέρνανε, τους πήγαν από το πίσω μέρος και ακούγονταν κραυγές, κλάματα. Ποιο έβλεπε? Ο δυστυχή ήμουν γύρω στα 60-70 μέτρα μακριά, δηλαδή ακουγόντουσαν όλα. Θα κάνετε δηλώσεις μετανία, θα αποκηρύξετε, και πολλά και διάφορα. Όχι, λέγανε οι σύντροφοι. Μόλι ακούγανε το όχι, τρελενόντουσαν, τρελενόντουσαν, καρχινάγανε. Προδότε, βούλγαροι, κατάσκοποι, κατάσκοποι, όχι, λέγανε οι σύντροφοι. Έλα, ρε γέρο, εσύ εδώ. Βλέπω έναν μεσόκοπο νύχτα τώρα, όπω έδειχνε. Ήταν στο χείλο του υψώματο και εγώ από εδώ και έβλεπα, γιατί από εκεί που του βασάνιζαν, από εκεί και έπειτα ήταν χάο, κρεμνό. Και φώναζαν, βρε πούστη, θα σε ρίξω στον κρεμνό. Αυτό ακουγόταν συνέχεια. Τον καθένα που βασάνιζαν του λέγανε Θα σε ρίξουμε στον κρεμνό. Έρχεται ο Ρουμελιώτη κοντά στον Αλφαμίτη, του λέει και ο Ρουμελιώτη δεν βγάζει μιλιά. Και ο Αλφαμίτη νευριάζεται και το χτυπά. Δεν τρέπεσε, του λέει ο Ρουμελιώτη. Τι ήταν να το πει, τον αρχινάει ο Αλφαμίτη, πάει ο γιο του Ρουμελιώτη και πέφτουν απάνω του πεντέξι Αλφαμίτε. Ο Ρουμελιώτη ήταν παλίκαρο και δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά και φώναζε: Τον πατέρα μου, τον πατέρα μου και οι άλλοι αλφαμίτες βασάνιζαν τους άλλους που δεν καταλάβαινε τίποτε. Μόνο φωνές, φωνές από πολλούς. Το κεφάλι μου, το κεφάλι μου. Έναν τον κέγανε με τσιγάρο. Μη με καίτε!» φώναζε, μη με καίτε!» Ρε τι γίνεται, πέφτω να κοιμηθώ. Πού να κοιμηθώ, απάνω που έπεφτε ξαφνικά άκουγε ξαφνικα ακουγες τρόμου, τρόμου. Λε τι έγινε πάλι, και άντε ξάπλα. Το πρωί που χάραξε δεν μπορούσα να σηκωθώ. Φαίνεται το ρουμελιώτη, το γιο, τον ξαπλώσανε και απάνω που με έπαιρνε ο ύπνο, άκουσα να φωνάζει ο πατέρα. Γιώργο μου, παιδί μου, παιδί μου, Γιώργο μου, Γιώργο μου. Σταμάτησαν όλε οι φωνέ και ακουγόταν μόνον του πατέρα ρουμελιώτη. Φαίνεται το χτύπησαν πολύ με τα κλόμπ. Τη στιγμή που χτυπούσαν τον πατέρα, επετέθη ο Γιώργο, ήταν και ο πατέρα χτυπημένο, γιατί μόνο από ένα σημείο φώναζε: Παιδί μου, Γιώργο, Γιώργο. Ο Γιώργο ούτε φαινόταν ούτε απαντούσε. Οι φωνέ δεν ακουγόντουσαν πια ύστερα από τόσο μεγάλο θόρυβο, ο αντίλαλος τη νύχτα. Ξαφνιάστηκα. Τόσε φορέ βαρούσανε καμιά εικοσαριά δολοφόνη τη νύχτα και τη χαραυγή σταμάτησαν όλα. Κι αυτό ο τη ο πατέρα. Ξαφνιάστηκα, έβαλε ερωτηματικά. Τι μπορεί να έγινε. Από του μεγάλου το βούλωσαν. Δεν δούλευε ο νου μου και χάραξε χωρί να κοιμηθώ. Πίσω από αυτού του ανθρώπου δεν υπήρχαν σπίτια. Δεν υπήρχαν οικογένειε. Δεν υπήρχαν παιδιά. Δεν υπήρχαν δουλειέ. Δεν υπήρχαν αγάπες, έρωτε. Όλα τα ισοπαίδωσε η κατάσταση και τα ισοπεδώνει. Να δούμε τι θα βγει το πρωί που θα ξημερώσει. Και είναι χαραυγή. Και εκεί κοντά που γίνανε τη νύχτα τα βασανιστήρια είναι το πιο κοντινό φυλάκιο που μπορεί να πήγαν και αυτοί του φυλακίου και να πήραν μέρο στην επιχείρηση. Και ακούστηκε. Φύλακε! Γρηγορείτε! και συνεχίστηκε ολόγυρα από όλα τα φυλάκια. Ηρωνία, μακρονήσι, πολιτισμός της άρχουσα τάξη. Βγήκε ο ήλιος. Πολλοί αλφαμίτες και μας συγκεντρώνουν όλους τους παλιούς που ήμασταν και μας πάνε κοντά σε αυτούς. Τους κοιτάμε όλους, ήταν σκοτωμένοι από το ξύλο, δυο βραδιές τρώγαν ξύλο ή κυριολεκτικά ψόφιοι. Δεν κουνιόντουσαν. Και για να δικαιολογηθούν για όλη αυτή τη νύχτα του τρόμου, μα φώναξαν όλου του παλιού που είμαστε σκόρπιοι να δούμε που δραπέτευσε ο τάδε κρατούμενο μόλι ήρθε. Και φέραν και δυο καΐκια τη φυλακή που φέρναν κρατουμένου. Ήταν ένα μελτέμι εννιά δέκα και τα δυο καΐκια που ήρθαν ψάχνανε αυτόν που δραπέτευσε. Τι ηρωνία. Τον άνθρωπο τον δολοφόνησαν και μα φώναξαν να πούμε ότι βλέπουμε και καλά αίματα εκεί που σκοτώθηκε. Μα αρωτούσαν έναν έναν αν βλέπουμε αίματα. Να τα, να εμεί δεν βλέπουμε τίποτα. Ε, τότε λέει τοσκασε. σκασε. Και ψάχναν και τα καΐγια. Λεγόταν Νίκο Βλάχο, έτσι μα είπαν μετά. Τυπογράφο του ριζοσπάστη. Για να μην το σκάσουμε και οι υπόλοιποι, επειδή τα είχα το κρατούμενου, θέλουν τώρα να μα κάνουν καινούριο κλωβό, να μα μαζέψουν όλου μαζί. Παίρνει ο Κοθρά, Ντομάρα, Σαφάκα, Γρηγορόπουλο, Πολυχρονίου, Αράπη και εγώ, μα παίρνει και φεύγουμε. Μου λέει ο Μάρας πηγαίνοντας ότι νομίζω ότι θα μας κάνουν απομόνωση. Έτσι φαίνεται, για να μην φύγουμε. Έτσι λοιπόν, 6-7, παίρνουμε κουλούρες αγκαθωτό σύρμα, σφυριά, γκασμάδες, φτιάρια, πασάλους και πάμε οι τεχνίτες να στήσουμε τον κλοβό, όπως μας υπόδειξε ο Κοθράς. Αυτός φούσκωνε από ικανοποίηση που εξετέλεσε το έργο του μαζί με τους άλλους. Δεν μιλάει κανείς, Αφού μας υπόδειξαν τα σύνορα του κλοβού, αρχινάμε και βάζουμε τους πασάλους, πλέκουμε το σύρμα και αφήνουμε ένα στόμιο. Οι αλφαμίτες εκεί μαζί μας λένε πώς θα, μπουν τα τσαντήρια στη γραμμή και τα Ο κλοβός έτοιμος. Όλη την ημέρα θέλαμε να τελειώσουμε για να ησυχάσουμε. Ήμασταν περίπου τρει με τέσσερι μήνες απομονωμένος ο καθένας μόνος τους. Πράγμα πολύ βασανιστικό. Αφού βράδιασε, οι καινούργοι ήταν οι σύντροφοι κατασκοτωμένοι ξάπλα. Πότε σε εμά και πότε σε εκείνου πήγαιναν, και έρχονταν οι βασανιστέ με επικεφαλή δογκοθρά. Τελικά φωνάζουν να πάρουμε τα πράγματά μα και να μπούμε μέσα στον κλοβό. Και φέραν κι αυτού. Οι μεν λοιπόν κοιτούσαν του δε, τρομερό. Εμεί του κοιτάζαμε με 40 μάτια, κι αυτοί το ίδιο, γιατί ήμασταν όλοι οι ίδιοι στα μούτρα. Είχαν γίνει κι αυτοί κατάμαυροι είχε σουρουπώσει. Και φεύγουνε οι αλφαμίτες. Και αρχινάμε να κάνουμε τα τσαντήρια. Βέβαια υπάρχουν και οι προτιμήσεις ας πούμε. Μένουμε εγώ και ο Γιάννης ο Μουγκός. Εγώ καθόμουνα και τον κοίταγα. Αφού συντρόφευσαν όλοι από δυο-δυο, μείναμε εμείς. Κοίταγα εγώ τον Γιάννη και ο Γιάννης εμένα σαν περίλυπος. Σαν να μου έλεγε τι τσαντήρι θα φτιάσουμε αφού δεν μιλάω. Τότε του λέω «Θες Γιάννη να φτιάσουμε τσαντίρι ζηλευτό, που πέταξε από τη χαρά του και άρχισε εκείνο το πα 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 πα, πα που έλεγαν πολλά. Καταρχήν ένιωσα μεγάλη απογοήτευση. Εκεί στην απομόνωση και στι άλλε απομονώσει ήμουν ο τελευταίο τροχό τη άμαξα και δεν το είδαμε καλό μάτι να μην το τον Γιάννη τον πολίτη με το μάτι που έπρεπε. Γιατί από εκεί μέσα κάποιοι έπρεπε να τον ήξεραν και αν δεν τον ήξεραν έπρεπε να του δώσουν χέρι βοηθείας, στοργή και συντροφική εκτίμηση. Αυτό μου έμεινε καρφί στο νου μου ασυγχώρητο. Την άλλη μέρα, κανά δυο, μου έδωσαν μπράβο από τους μικρούς. Τα δέχτηκα με χαμόγελο. Ποιος ήταν ο Γιάννης ο πολίτης? Ήταν, είναι και θα είναι το α και το ω του αγώνα μας. Ο Γιάννης ο πολίτης καταγόταν από την κερατιά της Αττικής ο Οικοδόμο είχε δύο παιδιά τον καιρό αυτών του 1949, και η γυναίκα του για να τα ζήσει ξενόπλαινε και σκούπιζε στα σπίτια για να πληρώνει και τον νίκη. Ο Γιάννη ήταν προλετάριο και είχε πολλά χρόνια στον αγώνα, δηλαδή παιδί τη κατοχή, γιατί ήταν και μικρό. Πιάστηκε ο Γιάννη και βασανίστηκε και τον πήγαιναν για ανακρίσει. Στο Πολυτεχνείο μπροστά πέφτει στι γραμμέ του τραμ. Τον τράβηξαν όμω οι αστυνομικοί που τον πήγαιναν για ανάκριση και δεν έγινε αυτό που ήθελε, α πούμε αυτοκτονία. Όμω τον πήρε η ρόδα το πόδι του και έσπασε πάνω από το γόνα. Τον πήγαν στο νοσοκομείο με φρουρά βέβαια. Εκεί αν έγινε καλά, ήταν με πατερίτσε και αργότερα με μπαστούνι. Αφού πέρασε πολύ καιρό, τον πήγαν στην ασφάλεια για ανακρίσει πάλι. Ζήτησε εκείνη την ώρα να πάει στον καμπινέ. Του έδωσε λέει ο αξιωματικό σα τη φύλεκα να τον συνοδεύσει. Μπαίνει αυτό μέσα, κατουράει μπροστά και μετά δίνει μια γροθιά κάτω από το σαγόνι, έχοντα τη γλώσσα του απ' έξω. Έτσι με τη γροθιά που έδωσε κόπηκε η γλώσσα του σαν αγκούρι. Βάζοντας τις φωνές ανοίγει ο αστιφύλακας τι να δει. Φωνάζει έρχονται κι άλλοι, ο αξιωματικός κι άλλοι και τον πάνε στο νοσοκομείο βάζοντας τη γλώσσα του μέσα σε ένα μαντίλι που είχε με τη γλώσσα μαζί. Τρεχάτε στο νοσοκομείο. Αυτό το περιστατικό που το είπα μου έλεγαν τι λε, τι λε, βρε Φαίνεται ο τύπος δεν έγραψε τότε όπως δεν έγραψε και τόσα άλλα. Ήταν πρωτάκουστο. Στο νοσοκομείο λοιπόν του ράβουνε τη γλώσσα, και μετά από πολύ καιρό, αφού έγινε καλά και τον παρακολουθούσαν αν έγινε τέλειος τον παίρνουνε πάλι για ανάκριση. Τον πήγαν πάλι σε γραφείο, βέβαια, αλλά που δεν ξέρανε. Και ζήτησε πάλι να ορίσει και τον πήγε ο αστιφύλακα στον καμπινέ, και ξανά ο Γιάννη Ο Πολίτη δίνει γροθιά και κόβει τη γλώσσα του. Αλλά αυτή τη φορά την πετάει με στο σκατό και τραβάει το καζανάκι, και πάει η γλώσσα του σύντροφου Γιάννη Πολίτη. Τώρα για όλα αυτά. Ο Γιάννη τα έπραξε, γιατί ήταν πολύ φορτωμένο και φοβόταν μην τυχόν και δεν αντέξει. Και έκανε όλα αυτά. Δεν τον αρρώτησα ποτέ μα ποτέ για όλη αυτή τη δραματική ιστορία. Καθόμουν και τον άκουγα μόνο για ό,τι έλεγε. Σαν μικρό παιδί. Δεν ήθελα να του θυμίζω καταστάσει εφιαλτικέ που τον άφησαν σημάδια. Ήταν όμω λεβέντη. Μου έλεγε τα οικογενειακά του και δάκρυζε. Είχε ένα αγόρι και μια κορούλα που τα αγαπούσε πολύ, τα αγαπούσε πολύ. Ο Γιάννη με την δικτατορία του 67 έφυγε στην Ιταλία και το σκότωσε ένα αυτοκίνητο μόλι ερχόταν στην Αθήνα αφού έπεσε η Χούντα. Ο Γιάννη ο Πολίτη πέρασε όλα τα βασανιστήρια τη φυλακή. Δυο φορέ πέρασε το στρατοδικείο αλλά γλίτωσε. Ένα πολύ παλικάρι, ένα προλετάριο του ηρωικού Κουκουέ που δεν ζει πια, όμω θα ζει σαν τα άλλα τα ηρωικά παλικάρια του Κουκουέ. Πέφτουμε για ύπνο, όμω ο Γιάννη ήθελε να μιλήσει. Τον καταλάβαινα, τον ψυχολόγησα ότι από τα τραβήγματα των νοσοκομείων, ασφάλειε, κρατητήρια, απομονώσει, είχε πια χορτάσει. Μάλιστα και με απόλυε τρομερέ. Να σπάσει το πόδι σου στι γραμμέ του τραμ, είναι λίγο πράγμα? ή να κόψει τη γλώσσα σου δύο φορέ, τέτοια θυσία, μην τυχόν και μαρτυρήσει σε βάρο του αγώνα σου. Ήταν το παλικάρι για όλου μα. Αλφαμίτε, στρατιώτε, όλοι θαύμαζαν τον Ντογιάννη, Όλοι οι Πέρασαν τα χρόνια, βγήκα εγώ από τις φυλακές και αργότερα ο Γιάννης. Εγώ διατελούσα εν εκτοπίσει στο χωριό μου στη Ραφίνα. Με υποχρέωναν να δίνω παρόν στην αστυνομία. Αυτό το βιολί τράβηξε χρόνια και όσε φορέ αρνιόμουν να δίνω παρόν μου έκαναν μηνύσει. Με μεταχειριζόντουσαν σαν πειραματόζω. Όσοι με μιλούσαν βρίσκαν τον πελά του. Όσοι με κάναν παρέα ή πίναμε κανένα κρασί ή παίζαμε κανένα στο καφενείο, του τραβούσαν στο τμήμα. Δεν μπορούσα να εργαστώ να βγάλω το ψωμί μου. Γράφω όλα αυτά πιο πάνω για να καταλήξω στο Γιάννη τον Πολίτη. Κατά το 60-61, αν θυμάμαι, έρχεται ο Γιάννη και χτυπάει την πόρτα του σπιτιού. Ποιο είναι, φωνάζει η μητέρα μου. Θέλω τον Απόστολο τον Πογιατζή. Εγώ ακούω από μέσα, λέω κανά χωροφύλακα, στάνε, γιατί με κάνανε ψυχολογικό πόλεμο. Φωνάζει η μητέρα μου: Απόστολε σε ζητάνε. Και βγαίνω. Τι να δω, τον Γιάννη τον Πολίτη. Αγκαλιαζόμαστε. Τι κάνεις βρε Γιάννη, του λέω και σταματώ. Ακούω καλά βρε Απόστολε. Εσύ τι κάνεις, σε καλά, πώς τα περνάς. Δεν μπορούσα να απαντήσω, καθόμουν κι άκουγα. Κι η μάνα μου έκλαιγε απαρηγόρητα. Βρε Γιάννη, του λέω, τι έκανες με τη γλώσσα σου και μιλάς. Μεγάλωσε μου λέει Απόστολε, ευτυχώ μεγάλο έγινε κανονική γλώσσα. Μόνο άκρη άκρη είχε ένα κομματάκι κρεατάκι σαν τη μέντα, τη λευκή καραμέλα. Τα τόσα χρόνια που έβγαλε φυλακή, σιγά σιγά έγινε και η γλώσσα. Τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια από τον κλοβό. Είχαμε ένα τσαντήρι ανοιχτό στο χρώμα που το μπαστούνι του ο Γιάννης το μεταχειριζόταν σαν μολύβι και αν είχε φεγγάρι φαίνονταν καλύτερα οι κινήσεις του μπαστούνιου. Την ημέρα έγραφε στο χώμα και τον καταλαβαίναμε όλοι οι σύντροφοι. Ο Γιάννης ξύλο δεν έφαγε στο μακρονήσι αλλά τα βασανιστήρια τα πάθαινε και αυτός όπως εμείς. Φτάνει του λέω ρε Γιάννη το πα 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 και αύριο μέρα είναι. Αν πάμε στη δουλειά θα πούμε πολλά, αρκεί που είσαι μαζί μας. Αν πάλι δεν πάμε, θα μιλήσουμε πολλά.